Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Έχουμε μέρες να τα πούμε. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι προετοιμασίες θα κάνω στο σπίτι για τα γενέθλια του Άκη. Τα γενέθλια του Άκη είναι την Κυριακή, οπότε την Κυριακή θα κάνουμε το πάρτι. Όλη την εβδομάδα δεν έχω κάνει σχεδόν τίποτα, απλά προσπαθώ να συντηρώ το σπίτι για να μου είναι πιο εύκολο να το καθαρίσω. Θα βγούμε τώρα από το σπίτι με τον Άκη, πρέπει να κάνουμε κάποιες δουλίτσες εξωτερικά και όταν επιστρέψω θα σας πω περισσότερα. Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε σπίτι και έχουμε ήδη τα πρώτα δώρα για τα γενέθλιά μας. Θα σας δείξω πρώτα κάτι που μου πήρε η αδερφή μου Μαριάννα για μένα, γιατί ξέρει τι μουρλα έχω με τα χριστουγεννιάτικα. Και εμείς σε αυτή την πολύ ωραία σακουλίτσα. Και πήρε δύο πολύ ωραίες κουπίτσες χριστουγεννιάτικες. Πόσο γλυκούλες είναι, είναι μία αυτή και άλλη μία. Αυτή μου το έχει ο άνθρωπο. Δεν είναι πολύ ωραία, δεν είναι τέλεια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα φτιάξω σίγουρα καφέ και θα πιω εκεί, δεν το συζητάμε. Ίσως φτιάχνω ένα μεγάλο ποτήρι και βάζω λίγο εκεί, θα δούμε πώς θα το κάνω. Και θα σας δείξω και τι άλλο μας έφερε η Μαριάννα. Λοιπόν, μας έφερε ένα υπέροχο πιατάκι, το οποίο μπαίνει και στο φούρνο μικροκυμάτων, με τους πιτζαμό ήρωες. Πολύ ωραίο, βολικό, πρακτικό. Και μας πήρε και πιρούνι και κουτάλι με τους πιτζαμό ήρωες, για να τρώει ο Άκης το φαγητό του μόνος του. Πήρε και ένα ζευγάρι, ένα σετ πιτζαμούλες. Πάλι με τους πιτζαμό ήρωες. Να βγάλω και την πλούζα να τη δείτε. Δεν θα τις φορέσεις τώρα, πρέπει να τις πλύνουμε πρώτα, δεν είπαμε. Κοιτάξτε τι ωραίες που είναι. I woke up a PJ hero. Επίσης είχα ετοιμάσει ένα ταπεράκι γεμάτο με pancakes με μέλι για τη μαμά, αλλά ξέχασα να το πάρω μαζί μου για κάποιο λόγο. Και βλέπετε ότι θέλει σημάζεμα η κατάσταση εδώ. Πρέπει να οργανωθώ, να τα φτιάξω. Η Μαριάννα θα μου φέρει και πλαστικά ποτηράκια, πιατάκια για το πάρτι και κουταλάκια για να τα έχω. Και έλεγα μήπως, δεν ξέρω, άλλαζα λίγο εδώ πέρα το τοπίο για να χωρέσουν και τα φαγητά και όλα αυτά που θέλω να βάλω. Δεν θα είναι πάρα πολλά φέτος, δηλαδή δεν θα φτιάξω εγώ πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα μπουν σίγουρα πραγματάκια εδώ. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, μην τρομάξετε γιατί στα τουλάπια μου γίνεται πανικός, πρέπει να τα οργανώσω. Θέλω να δω τι και τι υπάρχει εδώ, τι μπορώ να χρησιμοποιήσω από αυτά που έχω. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να παίρνω διπλά και τριπλά πράγματα που δεν χρειάζομαι επιπλέον. Καλημέρα και λέω καλημέρα γιατί είναι η επόμενη μέρα, είναι Σάββατο σήμερα. Χθες δεν τράβηξα κάτι άλλο διότι πήγαμε στο σούπερ μάρκετ με τον Γιάννη. Δεν μπορούσα να σας κάνω haul, σούπερ μάρκετ haul, γιατί γινόταν ένας πανικός στην κουζίνα. Πήραμε αρκετά πραγματάκια και δεν γινόταν. Θα σας δείξω όμως τώρα τι έχω κάνει μέχρι στιγμής και πώς θα προχωρήσω. Τι αγάπη μου! Και χυμό, πάρε το χυμούλι σου. Το αξιοπερίεργο είναι ότι το παιδί μου πίνει χυμό μόνο του. Okay. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσω να σας δείξω τι έχω κάνει. Έχω καθαρίσει σαλόν τα πιζάρια αυτή τη στιγμή. Είναι έτοιμα. Οπότε μπορώ να συνεχίσω μέσα και φέτος θα το πάω λίγο διαφορετικά. Μέχρι και πέρσι αγχωνόμουν να καθαρίσω τα πάντα τέλεια. Φέτος όμως θα επικεντρωθώ στα δωμάτια που θα είναι περισσότερο οι καλεσμένοι μου. Δηλαδή, θέλω καθαρό σαλόν τραπεζαρία, θέλω ένα καθαρό μπάνιο. Και το διάδρομο φυσικά να είναι καθαρός, το παιδικό να είναι πεντακάθαρο. Και θέλω και η κουζίνα μου να είναι μαζεμένη τουλάχιστον και καλά σφουγγαρισμένη. Αυτό θέλω σήμερα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι έχω κάνει μέχρι στιγμής και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ξεσκόνησα, σφουγγάρισα και έκανα και τα τζάμια εδώ στο σαλόνι. Έχω βάλει και την αρωματομηχανή μου. Θα δω πως μπορώ να βρω link γιατί εξαντλήθηκε και αυτή η αρωματομηχανή που σας είχα βάλει. Κάνω και τα σαρδά μου, εννοείται. Λοιπόν, έχω καθαρίσει από ό,τι βλέπετε. Άλλαξα λίγο τα πίσω μαξιλαράκια, αυτά τα μαύρα άσπρα που βλέπετε πίσω. Τα έστησα λίγο διαφορετικά. Γενικά είναι ένα πολύ καθαρό δωμάτιο αυτή τη στιγμή και μου αρέσει πολύ. Η τραπεζαρία μου έχει βέβαια τα σιδέρωτα στη μέση, τα οποία θέλω να φύγουν γιατί θα τα σιδερώσω σήμερα, δεν θα τα αφήσω έτσι. Και έχω και πλυντήρια να βάλω τώρα που το θυμήθηκα. Πρέπει να μπουν και πλυντήρια να μην έχει ρούχα μέσα στο καλάθι. Ο φίλος μας ο Μπίλι, εδώ, ο αγαπητός. Γεια σου αγαπητέ.
Τα πράγματα πάνω στο τραπέζι είναι όλα εντάξει, από ό,τι βλέπετε, με λεπτό, ναι. Τα έχω στήσει όλα έτσι όπως θέλω. Αυτή την κολοκή θα την έχω βάλει εδώ πάνω γιατί θα τη σκαλίσω, όπως κάθε φορά στα γενέθλια του Άκη μου. Θα σκαλίσω μία κολοκύθα, την κάνουμε πολύ ωραία φέτος. Αυτά προς το παρόν, το τηλέφωνο δεν έχει καμία δουλειά εκεί πέρα. Καθάρισα και τις κορνίζες, οπότε είναι πεντακάθαρες. Λοιπόν, πέρασαν οι ώρες, έχουν πέρασει 2 ώρες. Τελείωσα και το μπάνιο, δεν έκανα μόνο αυτό όλη αυτή την ώρα. Έχω σταματήσει και πόσες φορές για τον Άκη και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις μία δουλειά έτσι μονοκόμματα. Λοιπόν, καθάρισα το μπάνιο μου και θέλω να σας δείξω πώς είναι τώρα. Δεν έχω βάλει ακόμα τα χαλάκια, το χαλάκι δηλαδή και το... Ναι, τα χαλάκια τέλος πάντων. Και να σας δείξω και μία ζημιά που έχει το μπάνιο που πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτεί, αλλά δεν νομίζω ότι θα προλάβω τώρα. Και ναι, έχω βάλει σεμεδάκι, είμαι της παλιάς σχολής και έτσι μου αρέσει. Αυτά εκεί πίσω θέλω να βγάλω, είναι παλιά σφουγγαράκια τα οποία πρέπει να πεταχτούν. Αυτό εδώ πάνω λοιπόν, δεν ξέρω αν είχατε προσέξει σε κάποιο βίντεο, είχε ένα κομμάτι γύψινο, τέτοιο, το οποίο ήταν σακατεμένο. Το έβγαλα και τώρα πρέπει να πάρω ένα κομμάτι να αγοράσω, να φτιαχτεί αυτό εδώ. Αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα προλάβω τώρα. Και εδώ σε μετάκι, ναι. Πιτσετούλα, όλα καθαρά. Να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες κάνω κάτι που με βοηθάει απίστευτα. Με ξεκουράζει απίστευτα. Αγάπη μου! Ακούω audiobook στο YouTube. Υπάρχουν πολλά. Αγαπημένη μου! Α! Γιατί βγάζεις παιδί μου τη φόρμα σου? Λοιπόν, και θέλω να μαζέψω το χαμό που βλέπετε πίσω μου. Γιατί θέλω να τελειώσει η κουζίνα. Και μετά έχει μείνει η κρεβατοκάμαρα, ουσιαστικά η κρεβατοκάμαρά μου και το παιδικό. Το παιδικό θα πιάσω πρώτα και στο τέλος την κρεβατοκάμαρά μου. Όπως σας είπα, βάζω προτεραιότητες. Και μετά θα ετοιμάσω ό,τι να ετοιμάσω για αύριο, γιατί έχω κάποια πραγματάκια να κάνω. Θα σας πάρω μαζί μου και εκεί. Καλημέρα, μέρα Τρίτη. Σήμερα είναι τα γενέθλια του Άκη. Και δεν θα σας δείξω και πάλι τι έχω κάνει στην κλινική τραπεζαρία, γιατί τα έχω κάνει ήδη. Να σας πω όμως ότι χθες κοιμήθηκα 1.30. Πρέπει. Έχω ξυπνήσει από τις 7 και 4. Θα σας δείξω τι έχω κάνει, τι έκανα χθες το βράδυ, τι ετοίμασα, οτιδήποτε από αυτά που θα σας δείξω. Βασικά για το ψωμάκι του τόστ σας έχω δείξει. Τώρα θα σας δείξω τα ψωμάκια που έφτιαξα για τα μπέργκερ. Θα κάνω μίνι μπεργκεράκια. Κάποια μου βγήκαν λίγο πιο μεγάλα βέβαια. Οπότε θα κάνω μίνι μπεργκεράκια. Έχω φτιάξει και μπισκότα για να βάλω στα σακουλάκια για τα δωράκια για τα παιδάκια. Και είναι η συνταγή από το κανάλι της Do You Speak Gossip. Θα σας έχω από κάτω το βίντεο της για να μπείτε να το τσεκάρετε. Είναι φανταστική συνταγή, φοβερά μπισκότα και πολύ ωραία μπισκότα για παγωτό. Σας παρουσιάζω τα ψωμάκια για τα μπεργκεράκια. Είναι όπα. Είναι τόσο ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Είναι μαλακά. Είναι φανταστικά. Απλά το έκανα το θαύμα μου και φέτος. Έφτιαξα κολοκύθα. Τη σκάλισα τώρα το πρωί. Φέτος νομίζω ότι είναι πιο τρομακτική από την περσινή. Βασικά πέρσι είχα σκαλίσει. Δεν θυμάμαι. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ έχω έτοιμο το ψωμάκι του τόστ που είχα έψησα χθες το βράδυ. Το άφησα να καλλιώσει τελείως. Και σηκώθηκα και έκοψα όσο πιο λεπτές φέτες μπορώ για να φτιάξω την μπόμπα. Οπότε τώρα θα κάνω αυτό. Θα φτιάξω τη γέμιση για την μπόμπα. Θα σας δείξω πώς τη φτιάχνω. Για να πάρετε ιδέα, είναι πεντανόστιμη συγκεκριμένη και μπορώ να την καλύψω με αλουμινόχαρτο, να τη βάλω στο ψυγείο μέχρι το απογευματάκι, οπότε θα είναι κομπλέ. Λοιπόν, ελπίζω να ακούγομαι. Έχω έρθει κρυφά στο σαλόνι γιατί έχουμε την πινιάτα του Άκη εδώ. Είναι τέλεια. Λοιπόν, θα σας έχω link από κάτω με το προφίλ της κοπέλας που μου ετοίμασε την πινιάτα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι υπέροχη, την έχω γεμίσει με γλυκάκια, σοκολατίτσες, μικρούλες ξέρετε, μια σταλίτσα και κομφιτή που μου έφερε και ανυπομονώ πραγματικά να τη χρησιμοποιήσουμε. Επίσης δεν το ακουμπάω καν. Με αυτό εδώ θα τη χτυπήσουν τα παιδιά και θα ανοίξει από κάτω και σε περίπτωση που δεν ανοίγει, γιατί εντάξει πόση δύναμη μπορούν να έχουν τα παιδάκια, έχει από κάτω ένα σημείο το οποίο το πιέζεις, νομίζω το τραβάς και ανοίγει η πινιάτα, οπότε είναι τέλεια,
Είναι φανταστική. Μόλις τη δει ο Άκης θα τρελαθεί πραγματικά. Και εδώ έχω βάλει και κάνω το προζύμι ουσιαστικά για να ξεκινήσω τη ζύμη για την πίτσα, γιατί θα κάνω πιτσάκια μικρά. Θα φτιάξω τη ζύμη αυτή που σας έχω δείξει, θα σας έχω το link από κάτω με το βίντεο. Θα κάνω τη ζύμη αυτή και με ένα ποτήρι θα κόψω, έχω ένα συγκεκριμένο ποτήρι, είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν είναι ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ μεγάλο. Θα κόψω λοιπόν τα πιτσάκια μου και θα φτιάξω μικρά πιτσάκια για να μπορούν οι μαμάδες να δίνουν και πιο εύκολα στα παιδάκια. Αλλά και νομίζω ότι είναι καλύτερα από το να παίρνεις ολόκληρο κομμάτι στο πιάτο σου. Οπότε πάμε να ξεκινήσω τώρα με την μπόμπα, με τον τόνο και συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τώρα την μπόμπα. Θα χρειαστούμε αρκετή μαγιονέζα. Δεν είναι και πάρα πολύ βέβαια το ψωμάκι, δηλαδή θα κάνω πάρα πολύ μπόμπα. Γιατί δεν ξέρω, εμένα μου μένει η μπόμπα συνήθως. Βγάλω ένα τόνο, τον οποίο θα ανοίξω, θα δώσω λίγο το συνδεδεκειμένο μαχαιράκι, γιατί έβαψα τα νικάκια μου και εγώ χθες η γυναίκα. Κομματιάζω τον τόνο μέσα στην κονσέρβα και μετά το βάζω μαζί με τη μαγιονέζα. Και το τρίτο βήμα που κάνω είναι να πάρω ένα κρεμμύδι, να κόψουμε το μισό, να το τρίψουμε στο τρίφτη και αφού το στραγγίξουμε θα το βάλουμε μέσα στο μείγμα. Δεν βάζω ένα κρεμμύδι γιατί θα βγει πολύ έντονο και αυτό το κρεμμύδι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ήδη πάρα πολύ καθαρό. Λοιπόν, και τώρα να κατέβω. Αλάτι δεν θα βάλω γιατί ο συγκεκριμένος τόνος είναι καπνιστός. Έχει φανταστική γεύση και θα ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω τώρα. Αλλά δεν θα μπω. Στο πειρασμό θα συγκρατηθώ. Βλέπετε ότι παρέχω σάλι. Λοιπόν, μυρίζει απίστευτα, δεν φαντάζεστε πόσο απίστευτα μυρίζει. Να κατέβουμε καλά. Λοιπόν, επειδή η μαμά τηλέφωνο και δεν σας έδειξε το κόπο, δεν ξέρω από το σκέφτομαι, είναι λίγα ακόμα, θα τα βάλω και αυτά μαζί, οπότε θα σας δείξω τώρα τι κάνω. Λοιπόν, δεν κάνω κάτι το super wow, παίρνω τα ψωμάκια και βάζω μία κουταλίτσα. Το ψωμάκι αυτό είναι φανταστικό, είναι το ψωμί του toast που έχω φτιάξει. Αρκετές φορές σας το έχω δείξει, θα έχω το link από κάτω. Θα σας αρέσει πάρα πολύ, δοκιμάστε το, αν θα το έχετε δοκιμάσει αυτό το ψωμί, δεν υπάρχει. Και κάθε φορά που το φτιάχνεις, σου γίνεται και πιο καλό και πιο εύκολα, έτσι θα το πετυχαίνετε καλύτερα. Λοιπόν, οπότε αν βλέπετε κομματάκια πουθενά στη γέμιση της μπόμπας, έτσι του κόμου, που να είναι κομματάκια φωτρά, καλό είναι να τα διαλύετε. Και αυτό πρέπει να μπει στο ψυγείο, οπότε πρέπει να κάνω χώρο στο ψυγείο μου. Κλείνουμε έτσι. Εγώ θα ήταν να βάλω λίγο μεγαλύτερο λουμινόχαρτο, αλλά δεν πειράζει. Νεράκι κατευθείαν στο μπουλάκι. Εδώ έχω από χθες φτιάξει τα μπισκοτάκια βουτύρου. Και τώρα θα βάλω σακουλάκια από μέσα. Για δοκίμαση να μου πεις αν είναι νόστιμο. Ναι, θα πας. Εν τω μεταξύ χθες άλλαξε η ώρα και εγώ ούτε καν το θυμόμουν ότι αλλάζει η ώρα χθες. Οπότε βάζω 2 μπισκοτάκια στο κάθε σακουλάκι. Νομίζω θα χρειαστεί να φτιάξω κι άλλα, γιατί χθες έφαγα 3 μπισκότα εγώ, ένα ο Γιάννης, και αυτά είναι ίσα ίσα. Αν μου ζητήσει ο Άκης θα πρέπει να έχω έτοιμα μπισκότα για να φάει. Είναι έτοιμα τα σακουλάκια, θα τα κλείσω με σπάγο, όχι τίποτα συγκλονιστικό. Και νομίζω ότι θα γράψω και σε αυτά
πάνω τι περιέχει, τι περιέχουν τα φουσκωτάκια. Λοιπόν, έχουν περάσει κάμποσες ώρες, είναι 5 και 20 το απόγευμα. Ο Γιάννης κοιμάται, ο Άκης είναι στο κρεβάτι, δεν θέλει να κοιμηθεί, έχει περέντας προφανώς. Είναι όλα έτοιμα, το μόνο που έχει μείνει είναι να πάω να πάρω την τούρτα. Οπότε θα κατέβω σε λίγο αφού ήρθε η Χριστίνα, γιατί την περιμένω στο 5.30. Αφού ήρθε η Χριστίνα, θα πάω να πάρω την τούρτα και τι άλλο. Θα προσπαθήσω να τραβήξω όσο γίνεται. Θα τραβήξω σίγουρα φωτογραφίες, οπότε αυτά προς το παρόν. Φτιάχτηκα και εγώ λίγο, δεν το πιστέψετε, έχω βάλει φόρεμα. Αυτά. Καλημέρα. Συνειδητοποίησαμε όλοι ότι δεν σας τράβηξα τον μπουφέ, πως ήταν. Θα κάνω βίντεο όμως, θα κάνω βίντεο με τις συνταγές που έφτιαξα, να σας δείξω και να σας δώσω παιδικές ιδέες, να σας δώσω ιδέες για παιδικό πάρτι, για μπουφέ. Είναι πάρα πολύ εύκολες, δηλαδή πιο εύκολες δεν γίνεται και νομίζω ότι θα σας αρέσουν. Οπότε το επόμενο βίντεο μάλλον θα είναι αυτό. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Είμαι κομμάτια. Δεν ξέρω, φαίνεται. Αυτό και το μαλλί, σε τι ωραία κατάσταση είναι. Κάπως έτσι ξυπνάς μετά από παιδικό πάρτι. Κάνω μια βόλτα στο σπίτι να δείτε τι επικρατεί αυτή τη στιγμή. Γενικά είμαστε σε καλά επίπεδα. Αδειάσει το τραπέζι πλέον. Ο φίλος μου μπήλει εκεί. Και αυτά είναι τα δώρα που μας έφεραν. Θα πάω να δω τα νύψια μου στην παρέλαση. Οπότε πρέπει να ετοιμαστώ σιγά σιγά γιατί να φύγω σε 10 λεπτάκια. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω ασχοληθεί καν. Σιγά σιγά μετά. Μάζεψα την κουζίνα γιατί αυτό να το με καίει κυρίως. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν να πάω να ετοιμαστώ. Γιατί γυρίζω γύρω-γύρω, γιατί κάτι ψάχνω. Αυτά! Και τι μας έφεραν. Μας έφεραν καλτσάκια Super Mario, τα οποία είναι φανταστικά. Μας έφεραν και αυτά τα καλτσάκια. Μας έφεραν σετάκι φορμίτσα, παντελονάκι με φουτεράκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει πολύ. Και αυτό εδώ. Το σετάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πολύ αυτό το μπλε. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό το πουλοβεράκι, το οποίο είναι απίστευτο, παιδιά. Τρίρεξ. Φανταστικό. Αυτό εδώ. Το οποίο είναι ένα λεπτό μπλουζάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ Halloween. Μία φορμίτσα γκρι.
η οποία είναι πάρα πολύ ωραία η ποιότητά της. Άλλο ένα σετ μπλουζάκι με φορμίτσα. Ναι αγάπη μου, ένα τζινάκι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε τι ωραίο τζινάκι είναι και είναι και stretch, οπότε μας βολεύει γιατί είναι αδυνατούλης ο Άκης. Εδώ έχω ένα φουτεράκι ακόμα. Νομίζω ότι αυτή είναι η φόρμα του, αν θυμάμαι καλά. Ένα φουτεράκι ακόμα. Με κουκουλίτσα. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα παντελονάκι κοτλέ, γιατί αυτό που είχαμε πέρσι δεν μας έκανε πλέον. Είχαμε το ίδιο και πέρσι, ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ, του πάει πάρα πολύ αυτό. Φανελίτσες. Οι οποίες είναι φανταστικές, είναι από τα H&M. Ναι αγαπημένα μου. Μπουξεράκια. Κοιτάξτε εδώ. Με δεινόσαυρους και διάφορα άλλα. Μια πολύ ωραία ζακετούλα, φούτερ, μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή με κουκουλίτσα. Τσινάκι μαζί με, την ζακετούλα. Όλα μου αρέσουν, αλλά και αυτό εδώ. Αυτό εδώ το φανταστικό αντιανεμικό μπουφανάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μαζί με παντελονάκι και μπλουζάκι. Ήρθε πριν από λίγο η φίλη μου η Πινελόπη και μας έφερε και αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει μέσα παζλ και μαθαίνει την αλφαβήτα, τα γράμματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω ιδέα τι έχω τραβήξει. Δεν έχω ιδέα. Είναι 9 η ώρα. Μόλις έκανα ένα μπάνιο, έφταξα λίγο τα μαλλιά μου και θα ξαπλώσω. Θα σηκωθώ μόλις το πρωί να σας μοντάρω αυτό το βίντεο και να ανέβει το απογευματάκι και θα ξεκινήσουμε δυναμικά από αύριο, την εβδομάδα που μας έρχεται. Θα ανέβει και αυτό το βίντεο και άλλα δύο μέσα στη εβδομάδα. Οπότε μείνετε συντονισμένες. Γράψτε μου από κάτω τι βίντεο θέλετε να δείτε. Μου έχετε πει κατά καιρούς, αν έχετε κάτι καινούριο που θέλετε να δείτε. Μου γράφετε σχόλια από κάτω και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πολύ πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά!